μνήμη του λαού μου. Αυτό σημαίνει μέσα στο λαό υπάρχει αυτή η μνήμη, η μνήμη των γεγονότων και τα ανακαλεί κάθε τόσο για να τα θυμάται. Γιατί όταν λείψει αυτή η μνήμη, τότε χάνεται η συνείδηση του λαού και βεβαίως χάνεται και η ταυτότητα του λαού, χάνεται η ταυτότητα του ελληνικού έθνους. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι εδώ μιλάει για τη μνήμη του λαού και το συνδέει με την Πίνθρο και με τον Άθρο. Και οι δύο αυτοί τόποι ουσιαστικά συνδέονται με την Παναγία. Δηλαδή στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, αγαπούν πάρα πολύ την Παναγία, είναι το περιβόλι της Θεοτόκου, αλλά όπως είπα προηγουμένως και οι άνθρωποι, οι αγωνιστές του 40, έβλεπαν την Παναγία μπροστά τους. Και αυτό σημαίνει παράδοση, αυτό σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία ψυχική, ελευθερία σωματική. Και αυτό είναι διάκριτο μέσα στη δική μας διαχρονική παράδοση. Για παράδειγμα, ο αρχαίος μέγας ιστορικός Θουκυδίδης, περιγράφοντας εκεί τον Πελοποννησιακό πόλεμο, σε μια στιγμή λέγει «Ευδαίμων το ελεύθερον και ελεύθερον το εύψυχον». Δηλαδή, η ευτυχία του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Η ευτυχία του ανθρώπου δεν συνδέεται με τα οικονομικά μεγέθη και τα οικονομικά αγαθά. Η ελευθερία του ανθρώπου δεν είναι απλώς. Δεν συνδέεται απλώς με τις αισθήσεις και την ικανοποίηση των αισθήσεων. Η ευδαιμονία, η ευδαιμονία μάλλον συνδέεται με την ελευθερία. Ευδαίμων το ελεύθερο. Και ελεύθερο το εύψυχον. Δηλαδή το θάρρος, η γενναιότητα, ο αγώνας. Βλέπετε, συνδέεται πάρα πολύ στενά η ευτυχία του ανθρώπου με την ελευθερία του ανθρώπου και την αγωνιστικότητα και το θάρρος και την τόλμη. Όπως θα μας πει πάλι ένας άλλος ποιητής μας, ο Ανδρέας Κάρμπο. Ένας λίθος της ιστορικής υπόστασης ενός λαού είναι η διατήρηση και η συντήρηση της εθνικής μνήμης. Η μελέτη της ιστορίας αποτελεί πηξίδα για τη διατήρηση της εθνικής υπόστασης. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από αγώνες για την ελευθερία. Σε χωριστή θέση ανάμεσα σε αυτούς κατέχει το όχι του 1940 με την παγκόσμια πήγησή του. Παγκόσμια γιατί τη στιγμή που οι λαοί της γης παραδίνονται βορρά στο χιτλερικό μηνόταυρο και ο αιμοσταγής φασισμός εξαπολύει την καταιγίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα προβάλλει στεναρή αντίσταση. Το σχέδιο των σιδηρόφρακτων στρατιών του φασισμού μπαίνει σε ενέργεια τα χράματα της 28 Οκτωβρίου 1940. Ο ελληνικός λαός και η ηγεσία του, πιστοί στις παραδόσεις και τα τεράματα της ιστορίας, απορρίπτουν την ταμή αξίωση. Το αθάνατο μολόν λαβέ του Λεωνίδα επαναλαμβάνεται με το όχι του 1940. Αντριωμένοι από όλη την Ελλάδα τρέχουν να φράξουν με τα σώματά τους στις περήφανες μονοκορφές της Πίνδου. Με τραγούδια και ενθουσιασμό πάνε στη μάχη. Το αξέχαστο κορόιδο Μουσολίνι ηλεκτρίζει μικρούς και μεγάλους. Το έπος του 40 αρχίζει να γράφεται στα χιονισμένα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Από τις πρώτες στιγμές ο άνανδρος εισβολέας δοκιμάζει την αντοχή της ελληνικής ψυχής και τη δύναμη της ελληνικής λόγχης. Τα Ελληνόπουλα αποθούν το θρασίδιλο επιδρομέα και η ελληνική σημαία υψώνεται στην κοριτσά στο αργυρό κάστρο στους Άγιους 40. Η ελληνική ψυχή λούζεται από ανέσπερο φως πατριωτισμού. Χύνεται άφρονο αίμα για να νικήσει το ελεύθερο πνεύμα. Κάθε ξύλινο σταυρό στις ηρωικές μονοκορφές της Βορείου Ηπείρου είναι και ένα σύμβολο που μαρτυράει την νίκη του πνεύματος επί της ύλης, το θρίαμβο της ελευθερίας επί της σοφής βίας. Τα κατορθώματα των Ελλήνων προκαλούν τον παγκόσμιο θαυμασμό. Ο ηρωικό τσολιάς γίνεται θρύλος στη φαντασία των ανθρώπων. Οι γυναίκες της Ηπείρου γίνονται ξαφνιάσματα της φύσης. Τώρα όλοι συνειδητοποιούν ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Οι Ιταλοί εισβολείς περίτρομοι παρατείνονται στους λίγους ταυρέτους της τροπιοσύνης. Λίγη αλλά η μεγαλοσύνη στους λαούς δεν μετριέται με το στρέμμα. Με τη σκαρδιά στο πείρωμα μετριέται και με αίμα. Ο άνανδρος εισβολέας όμως συνεργάζεται με τους Γερμανούς για να καταβάλουν μια κούφτα ηρώων. Ο ελληνισμός μετά από μια θανάσιμη διάνυση πάλι στα μακεδονικά βουνά αναδιπλώνεται και υποκύπτει. Τα ιερά χώματα κατακλείζονται από ιταλικές και γερμανικές φάλαινες. Όμως η ορμιοσύνη μην την κλαις εκεί που πάει να σβήσει. Ο πόθος της ελευθερίας κατακαίει την ψυχή του σκλάβου λαού, που αρχίζει να οργανώνει την αντίστασή του εναντίον του φασισμού. Υφίστανται καρτερικά τις φυλακίσεις, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα βασανιστήρια, τις θανατικές ποινές, τις εκτελέσεις.
υπομένει την πείνα και περιφρονεί τους κινδύνους. Ολοκληρωτικές καταστροφές στο Δίστομο, στην Κεσαριανή, στα Καλάβρυντα, στο Φωτιάτι. Οι έμψυχες αποθήκες των δεσμωτών χορταίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα. Πρωτοστάτες της αντίστασης, οι οργανώσεις ΕΑΜΕΚΑ και ΕΔΕΣ. Ένδοξες μάχες του ενωμένου ελληνισμού στα αρχικά της Παρνασίδας και στον Βολγοπόταμο. Δυστυχώς όμως οι ανταγωνισμοί και οι πολιτικές διαφορές οδηγούν στη διάσπαση των αντιστασιακών οργανώσεων. Η Ελλάδα περνάει στον εμφύλιο που της αφήνει υλικά και ηθικά τραύματα και το κυριότερο, ένα ιδεολογικό και πολιτικό χάσμα που χώρισε τον ελληνισμό για πολλές δεκαετίες. Κυρίες και κύριοι, 74 χρόνια μετά την αποθέωση του παράτολμου ηρωισμού εναντίον κάθε λογικής πρόβλεψης, η ελληνική κοινωνία πρέπει να πρωτοφωνάξει με σταθερότητα και συνέπεια ένα νέο ελληνικό και ας ελπίσουμε εξίσου σωτήριο όχι. Ενώ όχι στους πολέμιους της ελληνορθόδοξης μας παράδοσης, η οποία είναι αθάνατη ζωή, ελπίδα και παρηγοριά, αλλά και σε όλους εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα προβλήματα της εξουσίας και όχι της διαρμονίας και της ταπείνωσης, με αποτέλεσμα να τραυματίζεται το κύρος, η ενότητα και η παράδοση της ορθοδοξίας. Ενώ όχι στη σύγχρονη μορφή αποικιοκρατίας που ταυτίζεται με την οικονομική εξάρτηση, η οποία οδηγεί στη συρρήγνωση της εθνικής ανεξαρτησίας και προκαλεί κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση. Ενώ όχι στον νεοναζισμό, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την εθνική ευαισθησία, τη δυστυχία, τον πόνο, την οικονομική κρίση και τα κοινωνικά διέξοδα, ακονίζει τα δόντια του, καλυπτόμενος κάτω από τα μανδύα του πατριωτισμού, της ορθοδοξίας, της προστασίας των αδυνάτων, της επαναστατικότητας και της βίαιης ανατροπής του συστήματος. Ενώ όχι στη διαπλοκή και την ανομία, στην πόλωση και τα δικαστικά μηνύματα, στις διαχωριστικές γραμμές και την πολιτική αστάθεια, στο λαϊκισμό και την καλλιέργεια ψεύτικων ελπίδων που κρύβουν την αλήθεια, σκοτώνουν το μέλλον και υπονομεύουν την οικονομική σταθερότητα και τη δημοκρατία. Ένα όχι στο πρότυπο του οικονομικού ανθρώπου που σκέφτεται και ενεργεί με γνώμονα την ατομικότητα, τον ειδικό ευδαιμονισμό και την καλοπέραση, με αποτέλεσμα να αναλωτριώνεται κάθε μορφή συλλογική ζωή και να μην υπάρχει ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες αξίες. Ένα όχι στην ισοπαίδωση της συλλογικότητας σε μια απλή ενορχίστρωση και οργάνωση ατομικοτήτων. Σήμερα το εμείς δεν αποτελεί μια άδεικτη συνειδητή και βιωματική ενότητα, αλλά παραμένει ένα ευκαιριακό σύνολο από πολλά εγώ. Γι' αυτό και απαιτείται ανακάλυψη και νοηματοδότηση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας ως τρόπου ζωής και βασικού στοιχείου της προσωπικότητας. Μόνο αν εντάξουμε αρμονικά την ατομικότητα μέσα στη συλλογικότητα, αποβάλλοντας τον πρωτογονισμό του ατομοκεντρισμού, απαλλαγούμε από τις καταστροφές πρακτικές και την αρρωστημένη νοοτροπία του παρελθόντος και πάψουμε να φορτώνουμε τις ευθύνες μας στους άλλους, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη βαθύτερη κρίση που περνάει η χώρα μας σε όλα τα επίπεδα. Μετά το όχι του 1940 θα πρέπει να ακουστεί το δικό μας προσωπικό και εθνικό όχι, που θα αποτελέσει το δυναμικό της χώρας. Εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε τις αιτίες της συνένεσης και του απαραίτητου ναι, που ποτέ δεν το λέμε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τόσες εμπλοκές στην κοινωνική, πολιτική και εθνική μας ζωή. Κυρίες και κύριοι, το 1940 μας εμψυχώνει με την πεποίθηση ότι το μεγαλειώδες που υπήρξε κάποτε δυνατό σε έναν τόπο θα είναι για τον λόγο αυτό άλλη μια φορά δυνατό και μας επιτρέπει να υπερβούμε την αμφιβολία, την αδυναμία και την αδράνεια. Μας διδάσκει δε πως τις επιθυμίες μας πρέπει να τις ρυθμίζουν οι αξίες της ατομικής, της συλλογικής και της εθνικής αξιοπρέπειας. Το έπος του 40 είναι ο τελευταίος μεγάλος λόγος του ελληνισμού, ο πιο κοντινός σε εμάς, ο οποίος θα μπορούσε να εμπνέει, να κινητοποιεί και να συνέχει έναν λαό σε συνθήκες όπως οι σημερινές και να τον οδηγήσει σε μια νέα, απαραίτητη για την επιβίωσή του συλλογικότητα και εθνική συνένεση. Σας ευχαριστώ.